Και θεωρώ πως είναι πολύ σοβαρότερο το θέμα του αθλητισμού από τους αστεϊσμούς που ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μενόμενο Σταύρος, ο Νίκος Αναστασιάδης απορρίπτει τις πληροφορίες ότι κάνει σκέψεις για διχοτόμηση της Κυπριακής ΑΟΣ την ώρα που η Πινδάρου προκαλεί τον άντρο Κυπριανού. Είναι εθνικά επικίνδυνο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υιοθετεί αυτού του είδους τις πληροφορίες. Ναι. Αν δεν θέλει να τις ανακαλέσει, ας τις τεκμηριώσει. Καλείται το ΑΕΚΕΛ να ανακαλέσει ποιον πράγμα. Είναι ο πρόεδρος, νομίζω, που πρέπει να δώσει εξηγήσεις ή τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει τελικά τι θέλουμε. Στο κάλεσμα ΑΚΕΛ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης σηκώνει το γάντι και με γραπτή του δήλωση κάλεσε προβληματισμό για την σκοπιμότητα του ανυπόστατου κατά την έκφραση του ισχυρισμού, την ώρα που η Άγκυρα λειτουργεί ως σύγχρονος πειρατής στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και προτάσσοντας αναβάθμιση τριμερών, ΠΕΣΚΟ, ΙΣΤΜΕΤ και ευρωπαϊκές κυρώσεις, αναρωτιέται. Από την ανάληψη των καθηκόντων μου έχω δώσει σειρά διπλωματικών και πολιτικών μαχών για τη θωράκιση των θαλασσίων δικαιωμάτων μας. Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείται από τον ιονδήποτε ο ισχυρισμός ότι τάχα έδωσε οδηγίες για σενάρια διχοτόμησης της ΑΟΣ μας? Εάν επιλέγουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σε μια ξεχωριστή ανεξάρτητη οντότητα, τότε θα πρέπει να περιοριστούν ίσως αναλογούν εις την αποκλειστική οικονομική ζώνη της εν λόγω παρανόμου οντότητας. Βγάζοντας από το σιρτάρι την δήλωση Αναστασιάδη παραμονές προεδρικών του 18, το ΑΚΕΛ δεν το κουνάει ρούπι από τη θέση του, πυροβολώντας εκ νέου το προεδρικό. Να μας πούν ποιο ακριβώς σημείο διαστρέβλωσε το ΑΚΕΛ. Κάθε προσπάθεια του κυρίου Αναστασιάδη να αποδώσει στο ΑΚΕΛ διαστρέβλωση των δηλώσεών του προσβάλλει τον ίδιο και τον θεσμό που υπηρετεί. Ο Νίκος Αναστασιάδης πάντως μιλά για επαναφορά ενός προεκλογικού τεχνάσματος 3 χρόνια πριν τις επόμενες προεδρικές, που αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις της Εζεκία Παπαϊωάννου.